Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως, πρώτη ζωντανή σύνδεση της εκπομπής με Παρίσι, με Γαλλία, εκεί όπου θα συναντήσουμε την κυρία Παπαϊλιάκη, την κυρία Νίκη Παπαϊλιάκη, η οποία είναι βέβαια Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού. Κυρία Παπαϊλιάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Οι Γάλλοι πώς αντέδρασαν, βέβαια σας ακούμε, την καλησπέρα μας, χαιρετισμούς. Οι Γάλλοι πώς αντέδρασαν στις ανακοινώσεις Εμμάνουελ Μακρόν? Οι Γάλλοι αντέδρασαν σχετικά ψύχρεμα, αν και τα όρια αντοχής τους έχουν πλέον εξαντληθεί. Η κατάσταση εδώ χειροτερεύει, όπως θα έχετε αντιληφθεί κι εσείς, υποθέτω. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή τη φορά έκλεισαν τα σχολεία. Η αλήθεια είναι πως η Γαλλία ως χώρα ήταν από τις περιοχές όπου κρατούσε ανοιχτά τα σχολεία. Ακριβώς. Περισσότερο από κάθε άλλη χώρα. Το στίχημα των Γάλλων, δηλαδή η απόφαση που ήταν απόφαση πολιτική και όχι των γιατρών, ήταν να κρατηθούν ανοιχτά τα σχολεία, και αυτό το είχαν πετύχει. Από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα δεν έκλεισαν. Παιδική σταθμή, νηπιαγωγεία, σχολεία, γυμνάσια και τα λύκεια λειτουργούσαν μία μέρα στις δύο. Που κλείνουν τώρα, σωστά? Κλείνουν, εκτός μόνο για τα παιδιά, σε σχέση με το ρεπορτάζ που δείξατε πριν, για το κορίτσι που η μητέρα του είναι... Σωστά, στην Ιταλία ήταν αυτό, στην Ιταλία. Ναι, που το κορίτσι που η μητέρα του είναι νοσηλεύτρια. Ναι. Τα παιδιά των νοσοκόμων, των γιατρών, ναι, του νοσηλευτικού προσωπικού, όπως και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στα σχολεία, τα γαλλικά. Α, μάλιστα. Κυρία Παπαϊλιάκη, η αύξηση των κρουσμάτων και αυτό το γενικότερο σκηνικό προβληματισμού που έχει διαμορφωθεί στη Γαλλία, στο Παρίσι, είναι θέμα, είναι ζήτημα λανθασμένων κεντρικών αποφάσεων ή λανθασμένης νοοτροπίας των Γάλλων και τήρησης των μέτρων? Νομίζω ότι είναι, τουλάχιστον όσον αφορά το Παρίσι, νομίζω ότι είναι το πρώτο. Είναι λανθασμένοι χειρισμοί. Γιατί ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η τηλεεργασία, η ελλιπής τηλεεργασία, έτσι. Ναι. Δηλαδή οι επιχειρήσεις που συνεχίζουν να μην προωθούν την τηλεεργασία, αυτό επιβαρύνει την κατάσταση. Όσον αφορά την υπόλοιπη Γαλλία, πιθανόν να είναι και λάθος... να είναι και οι ίδιοι άνθρωποι που δεν τηρούν τα μέτρα, όπως δεν ξέρω αν το μάθατε, το καρναβάλι της Μασσαλίας πριν από λίγες μέρες, το σκάνδαλο που ένα άγριο καρναβάλι, ναι, ναι. Υπάρχει με τους εμβολιασμούς, ναι, με τους εμβολιασμούς, το κλίμα και που επικρατεί. Ακριβώς. Στις τάξεις των πολιτών. Όχι, δεν είμαστε εντάξει με τους εμβολιασμούς, είναι κάτι που αργεί πάρα πολύ. Το πρόβλημα με το τρίτο εμβόλιο, αυτό που κατηγορείται για θρομβώσεις και παρενέργειες αρκετά σοβαρές, έχει βάλει φρένο στους εμβολιασμούς. Η Γαλλία γενικώς δεν τα πάει πολύ καλά. Δηλαδή σε σχέση με την Αγγλία και άλλες χώρες, νομίζω ότι έχουν εμβολιαστεί γύρω στα... 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια Γάλλοι σε ένα πληθυσμό 70 εκατομμύρια. Πολύ πιο κάτω από τον αρχικό σχεδιασμό. Κρούσματα, νοσηλείες στις τάξεις της ελληνικής κοινότητας. Έχετε εικόνα? Εννοείται στη δική μας την ελληνική κοινότητα. Βέβαια, στην ελληνική κοινότητα. Ναι, βέβαια. Σήμερα μάλιστα μάθαμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο. Πρόκειται για δύο ηλικιωμένους. Οι μέλη της ελληνικής κοινότητας, οι οποίοι δίσταζαν να εμβολιαστούν, και τα πράγματα είναι αρκετά άσχημα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Έχουμε αρκετά κρούσματα στο στενό μας περίγυρο. Ναι. Ναι, και έχουμε και προβλήματα. Ναι, έχουμε. Είχαμε και θανάτους. Κυρία Παπαϊλιάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σύνδεση που πραγματοποιήσαμε. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία, βέβαια, να μιλήσω με την πατρίδα. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.